Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποχωρούν ουσιαστικά από τη Συρία. Αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, αναβαθμίζουν την παρουσία τους. Με το Ιράν πάντα στο στόχαστρο, μέσα σε ένα κουβάρι οξύδα των αντιθέσεων, με το δάχτυλο στη σκανδάλη και ταυτόχρονα παζάρια, με Ρωσία, Ισραήλ, χώρες του κόλπου, την Αίγυπτο. Την Τουρκία βεβαίως σε αναβαθμισμένο ρόλο που επεμβαίνει ανενόχλητη στρατιωτικά στην περιοχή. Σχεδιάζεται ο μεταπολεμικός έλεγχος ολόκληρης Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στην ίδια βέβαια κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία επεμβαίνουν στρατιωτικά και επιχειρηματικά. Πατρονάρουν τριμερείς άξονες όπως ο Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδας, με την τελευταία υποκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο Μεντεσέ και σημειοφόρου, διάβολη επικοινωνία τους με την Τουρκία όταν δυσκολεύουν τα παζάρια. Μεταξύ άλλων μπαίνει σε άμεσο κίνδυνο η Κύπρος, με μεθόδευση διχοτόμησης της υπονατοϊκή ομπρέλα, πέραν βεβαίως των τουρκικών διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας. Καταραίει ο μύθος λοιπόν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζουν ειρήνη στην περιοχή. Μόνο ανταγωνισμούς, πόλεμο και δυστυχία.